Κατά βάση, κοιτάζω το θέμα με τα δέσποτα. Μεγάλο πρόβλημα θεωρώ και στον απλό κόσμο και σε αυτούς που τουλάχιστον στο δικό μου κομμάτι στις παραγγελίες έχει τύχει, δηλαδή σε φάση να μην μπορούμε να πάμε παραγγελία, έτσι. Από εκεί και πέρα, τζιλακούβες μας, που είναι μπόλικες, δόξα τω Θεώ, θα κοίταζα να προωθεί ακόμα περισσότερο ενδεχομένως στο τουρισμό στην πόλη και πολλά άλλα τέτοια τώρα αυτά που έρχομαι εδώ στο μυαλό μου, σου λέω, σε πρώτη φάση. Τα πάρκα είναι πρώτη προτεραιότητα για τους νέους. Έχουν... Το τουρισμό δεν τον κοίταζες καθόλου. Εννοείται. Καταρχήν θα έκανα το μισό από κάτω άλλο πεζόδρομος. Για όλους από λίγο. Για όλους από λίγο. Και για τους ποδηλάτες και τα πεζοδρόμια θα διόρθωνα και τα πλακόστρωτα θα διόρθωνα και πάρκα θα έκανα από όλα τα καλά. Ιδιότητα και από διάφορα πράγματα που πρέπει να προσέξει. Τον κόσμο τον έχουν παρατήσει. Αδιαφορούν για τα πάντα. Όλοι κοιτάζουν πώς θα βολέψουν την δική τους πλευρά. Από εκεί και πέρα... Δεν θα έπαιρνα κανέναν με μέσον. Θα πρέπει να εξοικονομήσω χρήματα, να είχα χρήματα για να πάρω κόσμο. Σαν δήμαρχος. Ξέρω, δεν θα πω. Λίγο καλύτερη κοινωνική πολιτική. Δηλαδή. Για τους αδύνατους. Ξέρω. Λίγο υγεία, λίγο τα οικονομικά. Σίγουρα τα σκουπίδια θα πρέπει να μπουν. Νομίζω έχει γίνει πάνω σε αυτό το κομμάτι κάτι με την ανακύκλωση. Προχωράει και αυτό, είναι κάτι ωραίο που έχει συμβεί. Σίγουρα θα μπορούσαμε να είμαστε σε αυτό το κομμάτι πολύ πιο μπροστά εδώ και πολλά χρόνια. Διότι πιστεύω ότι ο Έλληνας θέλει να κάνει ανακύκλωση, αλλά τόσα χρόνια δεν είχε δίπλα του τον κάδο. Και αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, θα είχαμε κάνει όλη αυτή την κίνηση. Να ανακυκλώσουμε στο σπίτι μας, όπως τώρα συμβαίνει. Τίποτα πολύ δεν θα κάνουμε. Δεν έχουμε ένα σωστό πράγμα, άλλο τίποτα δεν έχουμε να πω. Ντρέπομαι και λυπάμαι που είναι υπολέγουμε Έλληνες. Άλλο δεν έχουμε να πω τίποτα. Τι δήμονες και δήμονες. Όλοι τους φταίνε. Θα παρετιόμουν. Ομαδική ψυχοθεραπεία.